Καλημέρα, Νικήτα, κυρίε και κύριοι. Βρισκόμαστε στο σημείο που ξέσπασε χθε το απόγευμα. Η πυρκαγιά και επηρέασε συνολικά τρία με τέσσερα. 4 εργοστασίων, Το ένα εκ των οποίων καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερό. Σήμερα με το πρώτο φω τη ημέρα άρχισαν οι έρευνε ώστε να, να βρουν τον, το, από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά και πώ τελικά ή τι ήταν αυτό που τελικά ήταν από αυτό που ξέσπασε η πυρκαγιά. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία βρίσκεται εδώ και πω τελικα τι καταθέσει από του εργαζόμενου στα υποστατικά και από του ιδιοκτήτε, όπω επίση και οι πυροσβεστική με την οποία διεξάγουν μαζί την έρευνα για να βρουν τα αίτια τη Πυρκαγιάς. Το φω τη ημέρα έδειξε και τι ζημιέ που προκλήθηκαν τελικά στα εργοστάσια. Πίσω μα, ακριβώ, βρίσκεται ένα εργοστάσιο το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη και έχει καταστραφεί σχεδόν όλο χερό. Είναι το εργοστάσιο που λέγαμε από χθε ότι ήταν αποθηκευτικό χώρο για είδη υγιεινή και δίπλα ακριβώ ήταν και το συνεργείο που επισκέβαζε κλιματιστικά αλλά και ε, συνεργείο το οποίο ε, ασχολείται με υγραέριο. Ε, ήταν αυτά που προστατεύθηκαν τελικά από την, από την, μετά από τις υπερανθρώπες προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν έχουν ακόμη φανεί τα αίτια που προκλήθηκε η πυρκαγιά. Ωστόσο φαίνεται ότι ξεκίνησε από τους καλαμιώνες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν ήταν κακόβουλη η πυρκαγιά ή αν ξέσπασε από κάποιο ατύχημα ή από κάποια εργασία που γινόταν εδώ στην περιοχή. Συνεπώ, ακόμη κάνει έρευνε η πυροσβεστική. Ακόμη βλέπω καπνού να βγαίνουν από το σημείο που γινοταν εδω στην περιοχη συνεπω ακομη κανει ερευνε οι πυροσβεστικη ακομη βλεπω καπνου να βγαινουν απο το σημειο που βρισκεστε και αφού τελειώσουν οι έρευνε, αργότερα θα παραδοθούν πίσω τα εργοστάσια στου ιδιοκτήτε για να δούμε με ποιο τρόπο θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών. Ακριβώ, Νικήτα. Υπάρχουν ακόμη ε, κάποιε μικρέ αιστείε από κάπου βγαίνει. Καπνό. Ε, Μα είπαν και κάποιοι διοκτήτε ότι η, η, η πυροσβεστική υπηρεσία δεν του επέτρεψε να μπουν εντό των εργοστασίων, γιατί υπάρχει ακόμη κίνδυνο. Δεν ξέρουν α, ακόμη ποιε είναι οι ζημίε, αν θα καταρρεύσουν κάποια κτίρια, αν, είναι, αν υπάρχουν κάποιε αιστείε ακόμη οι οποίε δεν έχουν κατασβεστεί πλήρω. Οπότε είναι ακόμη επικίνδυνο να μπουν εκτό των εργοστασίων. Του βρίσκονται εκτό μέσα, μπαίνουν μόνο τα ειδικά. Ε, ε, ειδικά εκπαιδευμένα άτομα τη πυροσβεστική και τη αστυνομία που διενεργούν του ελέγχου και τι εξετάσει για να, διακρι... να εξακριβώσουν τα αίτια τη πυρκαγιά. Και όπω είπαμε, λαμβάνουν και καταθέσει από του αυτόπτη μάρτυρε που βρίσκονταν εδώ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Και η μεγάλη προσπάθεια χθε ήταν να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στις, ε, στο υγράεριο, γιατί εκεί θα ήταν ίσως να μιλούσαμε για μια εντελώ διαφορετική κατάσταση σήμερα. Ευτυχώ πρόλαβαν τα χειρότερα. Ακριβώς Νικήτα έδωσαν μεγάλη και υπεράνθρωπη προσπάθεια οι πυροσβέστες ώστε να προστατεύσουν τον χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Τελικά δεν επεκτάθηκε η φωτιά και οι φλόγε στο, συγκεκρι... στο συγκεκριμένο χώρο. Έπαθε κάποιε ζήμιε στο χτίριο το οποίο ήταν ο χώρο αποθήκευση των... του υγραερίου. Ωστόσο δεν επεκτάθηκε στι φιάλες και δεν είχαμε τελικά χειρότερα. Οπότε θα μιλούσαμε για, άλλους... για, άλλα αποτελέσματα και για χειρότερου απώλειε τώρα αντί για υλικέ ζημιέ και περιουσίε.